συγκάλεσα με πρωτοβουλία του ΚΤΕΛ μια κοινή σύσκεψη όλων των φορέων στην πόλη, του τέστην ανθρώπους της πολιτικής ηγεσίας, ανθρώπους της στρατιωτικής ηγεσίας, ανθρώπους της αστυνομίας και βέβαια του Πανεπιστημίου και όλων των άλλων διοικητικών φορέων, όπως είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών, όπως είναι η Εφορία, η Πυροσβεστική και άλλα τέτοια και άλλοι τέτοιοι φορείς. Γιατί τους κάλεσα? Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ένα θέμα, ότι το ΚΤΕΛ και με το αποφάσεις του κράτους αλλά και με αποφάσεις του δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, έχει χαρακτηριστεί και έχει αναγορευτεί σε εταιρεία κοινής ωφελίας. Εάν λοιπόν κάποιος εντρυφήσει και σκάψει αυτό το δογματισμό κοινής ωφελίας, θα πρέπει να καταλήξει ότι όλοι οι φορείς της πόλης ή της περιφέρειας, άμεσα ή έμεσα, έχουν κάποια συμμετοχή στα τεκτενόμενα αυτής της εταιρείας. Εφόσον λοιπόν χαρακτηρίζεται εταιρεία κοινής ωφελίας, εταιρεία η οποία διαφεντεύεται από το κράτος για την τιμολογιακή της πολιτική, δηλαδή έχω πει επανειλημμένως, τα εισιτήρια ορίζονται και προσδιορίζονται από το κράτος, εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε να πάμε προς τα κάτω ούτε προς τα πάνω. Εφόσον λοιπόν ως εταιρεία κοινής ωφελίας είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου, υπάρχει μια υποχρεωτικότητα και να κάνουμε κάποιες άγονες γραμμές ανεξάρτητα αν υπάρχει επιβάτης ή δεν υπάρχει. Και έρχεται το κράτος και λέει πρέπει να πάτε το ταχυδρομείο, πρέπει να πάτε τα φάρμακα στο χωριό τάδε ανεξάρτητα αν έχεις πληρότητα ή δεν έχεις. Αυτά εδώ τα πράγματα δεν ήταν πολύ γνωστά σε φορείς της πόλης. Δεν ήταν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, νόμιζαν ότι το ΚΤΕΛ επιδοτείται, ότι παίρνει κάποια χρήματα για αυτά τα πράγματα. Και όταν είπα ότι και ως εταιρεία κοινής ωφελίας δεν επιδοτείται, όλα τα έξοδα βαρύνουν τους λεωφορείους του ΚΤΕΛ και καλείται το ΚΤΕΛ μόνο του να ανταπεξέλθει στα έξοδά του, πολλοί άνθρωποι το άκουσαν για πρώτη φορά. Λοιπόν, η σύσκεψη είχε αυτό το σκοπό, να ενημερωθούν όλοι ποιοι είμαστε, πώς πάμε, αν επιδοτούμεθα ή όχι, που δεν επιδοτούμεθα, και το δεύτερο θέμα, να τους πούμε, τούτη εδώ τη δύσκολη εποχή με την τιμή της αύξησης των καυσίμων, ξέρετε ότι το κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα λεωφορείο στοιχίζει 0,72 cents. Για πετρέλαιο και για διόδια. Δεν υπολογίζουμε κόστος συντήρησης, δεν υπολογίζουμε αποσβέσεις, δεν υπολογίζουμε κέρδος. 0,72. Ξέρετε με τα έσοδά μας πώς μπορούμε σήμερα να μοιράσουμε στους λεωφορείους? Εκεί, γύρω στο 0,72 το χιλιόμετρο. Άρα καλούνται μερικές φορές οι λεωφορείουχοι να καλύψουν μόνοι τους όλα τα άλλα έξοδα. Συντήρηση, αποσβέσεις, αγορές νέων λεωφορείων κτλ. Το ΚΤΕΛ διανύει ήδη την 8η δεκαετία της ζωής του. Ξέρετε, τα ΚΤΕΛ δημιουργήθηκαν το 1950. Και εκεί είναι κάτι το περίεργο, ότι όταν γίνανε, τα λεωφορεία ήταν λεωφορεία 24 θέσεων. Μετά το 1973 γίνανε 32 θέσεων. Μετά το 1980 γίνανε 50 θέσεων. Και τώρα δυστυχώς πρέπει να πάμε προς τα κάτω. Γιατί οι πληρότητες δεν είναι, δεν εξυπηρετούν τέτοια μεγάλα λεωφορεία. Έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Πράγματι μου έστειλαν και κάποιες επιστολές πίσω, ότι για πρώτη φορά καταλάβανε τα προβλήματα μιας εταιρείας κοινής ωφελίας όπως είναι το ΚΤΕΛ.
κατάλαβα για πρώτη φορά ότι το κτέλ δεν επιδοτείται, ότι μόνο του πασχίζει να βγάλει τα έξοδα του. Κατάλαβαν ότι μερικές φορές δεν μπορούμε να απαιτούμε πράγματα, πρέπει να συνεισφέρουμε την ίδια στιγμή. Δεν είναι μόνο να απαιτούμε, αλλά και να συνεισφέρουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι δήμαρχοι να και έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση, υπάρχει ένα νόμος για να μπορέσουμε να επιδοτούν τις άγονες γραμμές. Ένα άλλο θέμα, τα στρατόπεδα εδώ. Να κινηθούν όλοι ότι πρέπει να ενισχυθούν. Δεν μπορούμε να είναι άλλες πόλεις της χώρας, η Καλαμάτα παραδείγματος χάρη, να έχει του κόσμου τα στρατόπεδα και, και πολλούς στρατευσίμους. Εδώ πάμε από μείωση σε απομείωση. Τι να κάνουμε, πρέπει λοιπόν να κινηθούν όλες πολιτικές, στρατιωτικές και άλλες αρχές για να ενισχυθούν τα στρατόπεδα. Γιατί σήμερα που έρχονται οι φαντάροι εδώ να μην τους κρατάμε ένα Σαββατοκύριακο εδώ και να τους πάει το κτέλ και να πάνε και μια εκδρομή να βιώσουν, να ζήσουν λίγο την Αρκαδία, να δουν και τα ωραία μέρη της Αρκαδίας, να πάνε στο χωρίο του Κολοκοτρώνη και τα λοιπά, γιατί όταν θα φύγουν από εδώ να λένε πήγαμε στην Τρίπολη και είδαμε κάτι, τώρα δεν βλέπουμε τίποτα, κάντε μας στρατόπεδο 15 μέρες και φεύγουν. Ένα άλλο κομμάτι είναι το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ενισχυθεί. Το Πανεπιστήμιο ήταν και ο κύριος Πρίτανης παρόν και όλοι ζήτησα από όλους τους παρισταμένους να συζητήσουν πώς μπορεί να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο. Είναι το κέντρο της Πελοποννήσου. Έπρεπε να ενισχυθεί, να έχει περισσότερους φοιτητές. Λοιπόν, θα μου πείτε εγώ τι θέση έχω. Έχω, διότι άμεσα ή έμεσα, τούτη εδώ η επιχείρηση είναι συνδεδεμένη και με το Πανεπιστήμιο, είναι συνδεδεμένη και με το στρατό, είναι συνδεδεμένη με όλους διοικητικούς και άλλους φορείς της πόλης. Αυτά ήταν εν ολίγης η αιτία και τη σύναξη αυτής την προηγούμενη εβδομάδα. Πέραν τούτου είχαμε την ευτυχία, ήταν και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είχε έρθει από την Αθήνα και είχαν συζητήσει, επειδή ξέρετε η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός νέου νόμου που θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος ο οποίος αλλάζει το καθεστώς των ΚΤΕΛ. Από εταιρείες που έχουν το έργο κατανάθεση, θα κάνουν το έργο κατόπιν απόρρια διαγωνισμού. Θα μπούμε όλοι σε ένα διαγωνισμό για να πάρουν το έργο. Βέβαια, τα εχέγγυα που έχει το ΚΤΕΛ, πιστεύω και εύχομαι και από ό,τι τουλάχιστον με διαβεβαίωσαν, ότι το ΚΤΕΛ θα έχει προτεραιότητα να πάρει το έργο και θα το πάρει. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν πάει να είναι ένας διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός λοιπόν αυτός θα επιλέξει τον καλύτερο, έχει και τα υπέρ και τα κατά. Τα υπέρ είναι ότι από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία αποζημίωσης των αγώνων γραμμών και για την Αρκαδία με 75% άγωνη γραμμή με συμφέρει μένα να πάμε εκεί. Και οπωσδήποτε πιστεύω ότι θα δώσει μία άλλη πνοή στο ΚΤΕΛ, διότι θα του δώσει μια περίοδο ζωής για τα επόμενα 15 χρόνια και οπωσδήποτε θα μπορέσει να αντέξει επενδύσεις και τέτοια πράγματα, γιατί σήμερα είμαστε και δεν είμαστε.